Καλησπέρα. Καλησπέρα, Γιάννη. Μου επιτρέπετε πολύ πολύ σύντομα, επειδή στην τηλεόραση δεν υπάρχει πάντα η δυνατότητα να εξηγήσουμε δύσκολα νομικά θέματα που ενδεχομένως δεν καταλαβαίνει ο κόσμος, τα κάνουμε λίγο λιανά. Τι σημαίνει αυτή η προεπιλογή που είδαμε στο βίντεο κλπ. Τι έχει γίνει με τους ανώτατους δικαστικούς? Έχουν περάσει ήδη, όπως ορίζει ο νόμος, από την αρμόδια Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής. Μάλιστα. Η προεπιλογή... Πριν κλείσει η Βουλή για τις εκλογές. Μάλιστα. Πριν. Η προεπιλογή, λοιπόν, που κατά διασταλτική ερμηνεία της λέξης, αν θέλετε, έχει γίνει, είναι μία προέγκριση, θα την έλεγα εγώ, στην αρμόδια Επιτροπή. Με μία σημαντική διαφορά, όμως, και αυτό ήθελα να πω να καταλάβει ο κόσμος, ότι δεν υπάρχει αυτή η πλειοψηφία των κομμάτων ή η συνένεση για όλα τα πρόσωπα. Και επί της ουσίας, για να καταλαβαίνει ο κόσμος και εδώ στο One θα λέμε όλα τι συζητάμε, δεν υπάρχει καμία συνένεση για το πρόσωπο που έχει προταθεί, δεν θα το πω βέβαια στον αέρα, δεν πρέπει, για τη θέση, την ύψιστη θέση της εισαγγελίας του Αρείου Πάγου. Για το πες, γιατί δεν έχουμε λόγο. Έτσι, εκείνη... Αφορά στην κυρία Καλού, η οποία κυρία Καλού από ένα κομμάτι της... Νέα Δημοκρατία. Ναι. Μπορούμε να το της πούμε. Τη αντιπολίτευση γενικότερα, να πούμε. Ναι, έτσι όπως θα σας πει. Θεωρείται ότι δεν έπραξε σωστά στην υπόθεση του Βατοπεδίου. Ότι είναι η εισαγγελέα η οποία διενήργησε όλη την ανάκριση και έκανε λανθεμένες παραπομπές. Και το οποίο φάνηκε εκ του αποτελέσματος προφανώς με απόφαση της δικαιοσύνης τελεσίδικη. Αν μετά το στοιχείο. Εν πάση περιπτώσει, έτσι έχουν τα πράγματα και εκεί υπάρχει η διχογνωμία. Διαφορετικά θα έλεγε κανείς πως αν υπήρχε συνένεση της μεγάλης πλειοψηφίας των κομμάτων που συμμετέχουν στην Επιτροπή της Βουλής αντιπροσωπευτικά, νομίζω δεν το συζητούσαμε σήμερα. Γιατί είστε όμως μόνο στη Νέα Δημοκρατία, ο κ. Καλογύρου? Δεν έστειλε στα άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης, που εννοώ στα άλλα κόμματα τα κοινοβουλευτικά κλπ. Είναι προφανές ότι έστειλε στη Νέα Δημοκρατία για δύο λόγους. Γιατί πρώτον η Νέα Δημοκρατία ήταν η πρώτη που κατήγγειλε το γεγονός, λέγοντας ότι ο ΣΥΡΙΖΑ... Που ζήτησα αμέσως. Με μια προειδοποίηση του τύπου, μην ετοιμάζεστε να προχωρήσετε σε τέτοιες πράξεις, γιατί είμαστε εμείς εδώ και γιατί έχετε προκηρύξει εκλογές και γιατί είμαστε κι εμείς με 10 μονάδες μπροστά και έχουμε εκλογές εθνικές. Άρα θα πρέπει η επόμενη κυβέρνηση. Λοιπόν, η επιστολή απαντήθηκε του κύριου Καλογύρου από τον κύριο Μητσοτάκη. Όπως είχαμε πει εδώ και από νωρίτερα, από τον κύριο Παναγιωτόπουλο απαντήθηκε, Γιάννη, αν μου επιτρέπεις, τον τομεάρχη δικαιοσύνης. Από τον τομεάρχη δικαιοσύνης, τον κύριο Νίκο Παναγιωτόπουλο. Ναι. Ναι, ναι, εκεί ήταν η απάντηση. Ωραία. Και λέει λοιπόν ότι σχετικά με το αίτημά σας να προχωρήσει η διαδικασία πλήρως θέσεων ανωτάτων δικαστικών λειτουργών, το οποίο και ο ίδιος συνομολογείται ότι εγείρει πολιτικό ζήτημα, είναι αυτονόητο ότι η Νέα Δημοκρατία δεν είναι δυνατόν να συνενέσει σε μια εξόφθαλμα αντιθεσμική διαδικασία. Λίγο παρακάτω, μισό το διαβάσω όλο, να σας πω το ζουμί. Λέει ότι ο διορισμός της ανώτατης δικαιοσύνης από την παρούσα κυβέρνηση θα ήταν πράξη αντισυνταγματική και παράνομη. Πού εντοπίζει η Νέα Δημοκρατία την αντιθεσμική και παράνομη αυτή πράξη? Λέει λοιπόν ότι σύμφωνα με όπως έχουν γράψει διακεκριμένοι συνταγματολόγοι και νομικοί και παραθέτει μία σειρά εξ αυτών, τον Μανιτάκη, τον Σταθόπουλο, τον Καραμπατζό, τα Νέα, τον Παπασπύριο, τον Ποτόπουλο και άλλους, όταν μία κυβέρνηση αναγγέλει ότι η χώρα θα πάει σε πρόωρες εκλογές, τότε αυτό σημαίνει ότι ουσιαστικά έχουμε προκήρυξη εκλογών και δεν έχει πια την αρμοδιότητα και τη δικαιοδοσία να προχωρήσει σε τέτοιου είδους δραστηριότητες. Το Σύνταγμα λέει ότι δεν μπορεί να μετακινήσει ούτε δημόσιο υπάλληλο, ούτε μέλος. Επικαλούνται και τη λέξη του Συντάγματος, αλλά λέω αυτό το σημείο συγκεκριμένα διότι ο ΣΥΡΙΖΑ επικαλείται το γεγονός ότι ακόμα δεν έχει διαλυθεί η Βουλή, δεν έχει πάει δηλαδή ο κύριος Τσίπρας στον πρόεδρο της Δημοκρατίας, ούτως ώστε να συντρέχουν άρα... αυτοί οι λόγοι που προβλέπει το Σύνταγμα και άρα δεν συντρέχουν. Η Νέα Δημοκρατία απαντά ότι συντρέχουν οι λόγοι, κύριε Τσίπρα, από τη στιγμή που την περασμένη Κυριακή βγήκατε και οδηγήσατε τη χώρα στις κάλπες. Επ' αυτού θέλω να σου πω ότι υπάρχει ένα λάθος στην επιστολή του κυρίου Καλογύρου, δεν ξέρω αν το προσέξατε. Ο κύριος Καλογύρου λέει ότι οι εκλογές, όπως ανήγγειλε ο Πρωθυπουργός, θα πραγματοποιηθούν στις 7 Ιουλίου. Ο Πρωθυπουργός δεν έκανε καμία
αναγγελία, κύριε Καλογύρου μου. Ακριβώς. Με συγχωρείτε δηλαδή που, μόνο ο κύριος Τζανακόπουλος που παρεμβαίνω. Και ο κύριος Τζανακόπουλος είχε ένα γενικό και ορίστος. Ναι, ναι. Ο Πρωθυπουργός είπε ότι μετά το δεύτερο γύρο των αυτοδιοικητικών εκλογών θα επισκεφθώ τον πρόεδρο της Δημοκρατίας να ζητήσω την προκήρυξη πρώτων εκλογών. Λοιπόν, φαίνεται δηλαδή ότι στη σπουδή τους να προχωρήσει αυτό το πράγμα έκαναν και λάθη αυτού του χαρακτήρα. Εντάξει, εγώ έχω την αίσθηση ότι αν υπήρχε συμφωνία στα πρόσωπα θα είχαν συμφωνήσει και τα κόμματα και θα το είχαν λήξει θεσμικά μεταξύ τους. Δηλαδή στη λογική ότι όλοι μαζί είμαστε η έκφραση αντιπροσωπευτικά της λαϊκής ιεραρχίας και άρα μπορούμε κατά το Σύνταγμα θα μπορούσε να βρεθεί ερμηνεία βάσει των ερμηνεών που έχουν κάνει ήδη και πολλοί από τους νομικούς που αναφέρονται. Επίσης θέλω να πω σε σχέση με το βίντεο του Λάζαρου Μπέλτσικου που παρακολουθήσαμε προηγουμένως, ο οποίος εξέφραζε μια αμφιβολία για το αν ο πρόεδρος της Δημοκρατίας θα υπέγραφε τις αλλαγές. Λέω λοιπόν με τα λόγου γνώσεως ότι δεν θα υπογράψει ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, όχι μόνο αφού λήξει η θητεία των σημερινών προέδρου και εισαγγελέα του Αριουπάγου, αλλά και μετά την 1η Ιουλίου. Δεν υπάρχει τέτοιο